Και τώρα ο Δημήτρης Σέμψης, πρώτο βιολί κρατικής ορχήστρας, με αφήγηση στα μουσικά παραμύθια. Παρακαλώ. Ο Ταύρος Φερδινάνδος. Παρακαλώ. Στα μαλλιά των κυριών, στρογγυλοχάθησε και τα μύριζε. Καλύτερα. Δεν τον έγκαιζε καθόλου για τη μάχη. Καθόταν κάτω και απλά μύριζε. Τα παλαρέοι θύμωσαν πολύ. Και η κονδυοφόρη ακόμα πιο πολύ. Και ο σταυρομάχος που τόσο καιρό περίμενε να κάνει τη μεγάλη σου φιγούρα, θύμωσε τόσο που έβαλε τα κλάματα. Έτσι λοιπόν ήταν το Φερδινάντο πίσω στο λιβάδι του. Τόσο ευτυχισμένος.